ψηφίσει. Για τους λόγους που έχουμε αναφέρει και στην επιτροπή ζωής και για αυτούς που θα εκθέσουμε τις ενολίκες τώρα, είμαστε σε μία. Ο Δήμος Καλαμάτας, η Δημοτική Αρχή, είναι σε μία λογική στην οποία μας βρίσκει σύμφωνος. Τι μας βρίσκει σύμφωνος σε αυτήν την υπόθεση? Ότι είναι υποχρεωτικές οι παρεμβάσεις στο μέτωπο του Παραλιακού και ειδικά στην Ναβαρίνου. Αυτό που ζήσαμε στις ερωτήσεις μας στην αρχή, κύριε Πρόεδρε, ήταν το εξής. Ότι θα πρέπει να υπάρχει μία συνολική μελέτη που να θέτει όλο το θέμα της ζώνης παραλιακής όσον αφορά την ανάπλαση της, σαν μελέτη. Και ο Δήμος Καλαμάτας έχει την άνεση να υλοποιήσει θεματικά κάθε ένα κομμάτι ανάλογα με την ωριμότητα που έχει. Όταν δει θα ανοιχτούν οι κάθετοι δρόμοι, θα μπορέσει να το διευρύνει αυτό και να το φτάσει μέχρι τέλους. Αυτή λοιπόν η μελέτη θα πρέπει να υπάρχει, γιατί δίνει το στίγμα πώς θα πρέπει να δουλέψουμε στην παραλιακή ζώνη και τι θα πρέπει να περιμένουμε στο μέλλον. Αυτή η παρέμβαση, η οποία γίνεται σήμερα, δίνει κάποια στοιχεία, αλλά όμως θα πρέπει να είναι συνολικά μελετημένη. Αυτό επιβάλλει η τεχνική και η λογική των επιστημόνων όσον αφορά το θέμα αυτό. Και το δεύτερο αίτημα που το οποίο έχουμε εντοπίσει, που το αναφέραμε στην ποιότητα ζωής, ήταν το εξής. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο θα το δούμε και όταν θα εφαρμοστεί αυτή η μελέτη, που έχει σχέση με το πληροφοριακό. Που σημαίνει τι? Ότι θα επιβαρυνθεί η ευρύτερη περιοχή και θα υπάρχει γενικότερα ένα πληροφοριακό εκεί χάος, γιατί είναι η μονοδρόμηση και το κύριο βάρος θα πέσει στην Ακρίτα και στους δρόμους και στην Κρήτη από πάνω, οι οποίοι είναι μικρής απόστασης και έχουν σηματοδότες. Και ήδη αυτή τη στιγμή, όταν είμαστε εκεί το καλοκαίρι, βλέπουμε ότι τα φαράρια αυτά έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και δεν είναι εύκολο λοιπόν να διευθύνσουν την κίνηση. Όταν λοιπόν εμείς θα μονοδρομήσουμε, θα έχουμε ένα σημαντικό θέμα. Ζητάμε λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή, παράλληλα με την προσπάθεια αυτή που κάνει, η οποία θα πω σε πειραματικό στάδιο και εμείς λέμε να προχωρήσει, να συντάξει και μια κυκλοφοριακή μελέτη, πώς θα μπορέσει να ανακουφίσει την περιοχή από το κυκλοφοριακό φόρτο το οποίο θα έχει, το οποίο δεν έχει γίνει. Και επίσης, μια άλλη παρατήρηση σχετίζεται με τους χώρους στάθμευσης των αυτοκινήτων, γιατί εκεί θα έρθει περισσότερος κόσμος και θα πρέπει εκεί κάποιος να αφήνει το αυτοκινητό του ή να αφήνει αυτόν που έχει σαν επισκέπτη για να μπορεί να συνεχίσει. Τέτοιοι χώροι δεν υπάρχουν. Επίσης, ελλείμματα εντοπίσαμε στους χώρους παρασύνου. Και τέλος, και τελειώνω, το πιο σημαντικό πρόβλημα που μας προβλημάτισε και το θέσαμε και το θέτουμε και σήμερα είναι το εξής. Εκεί υπάρχει ένας σπουδαιόδρομος, κύριε Δήμαρχε, ο οποίος έχει τοποθετηθεί πάνω στο πεζοδρόμιο. Αυτό ξέρετε κι εσείς, ύστερα από τις ρυθμίσεις που κάνατε όσον αφορά την κυκλοφορία των ποδηλάτων μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ το καλοκαίρι, έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Όταν εμείς φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε μονοδρόμηση ή στο μέλλον μπορεί να γίνει και μία πεζοδρόμηση και έχουμε τον ποδηλατόδρομο να είναι εκεί επάνω στο πεζοδρόμιο, αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την περιοχή αυτή. Δεν νοείται να έχουμε δώσει τόσο μεγάλη έμφαση στην περιοχή αυτή, να κάνουμε μία ανάπλαση, να θέλουμε να δείξουμε τα αυτοκίνητα και να έχουμε τα ποδήλατα πάνω στο πεζοδρόμιο. Αυτό δυσκολεύει τον επισκέπτη, το έχουμε βιώσει όλοι και θα πρέπει και αυτό να μελετηθεί. Θα πρέπει να υπάρχει άλλη ρύθμιση ή αν θέλετε άλλη όδευση του ποδηλατόδρομου από έναν χώρο τον οποίο τον έχουμε κάνει ανάπλαση. Το θέλουμε για τους πεζούς, το θέλουμε για τους επισκέπτες. Δεν είναι να τον έχουμε το ποδήλατο πάνω στο πεζοδρόμιο, τουλάχιστον στο μέτωπο αυτό. Αυτό θα ήθελα να το δούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λέμε ναι στην προσπάθεια που κάνετε. Έτσι, συνηγορούμε θετικά γιατί υπάρχουν χρήματα από πρόγραμμα, αλλά θα ήθελα το έργο αυτό να μελετηθεί στο σύνολό του. Αυτά. Κύριε Αλούπη, ευχαριστώ κύριε Αδρόπουλε, κύριε Αλούπη.